Δείξουμε ότι υπάρχει και αυτό. Mm-hmm. Δεν είναι όλα στο ίδιο καλάθι. Έτσι ακριβώς, ένας άνθρωπος πολύ αγαπημένος σε όλους μας, ο κύριος Γιώργος Θεοφάνους, ο οποίος είναι και προσωπικός σας φίλος, μίλησε γι' αυτό και νομίζω πως δεν πρέπει να πούμε εμείς τίποτα περισσότερο, να ακούσουμε τι έχει να πει. Και είναι και πατέρας τεσσάρων παιδιών ο Γιώργος Θεοφάνους και δημιουργός που όλοι παραδεχόμαστε. Οπότε τα λόγια του νομίζω θα είναι το καλύτερο παράδειγμα. Πολλές φορές και εγώ αναρωτιέμαι σαν πατέρας τεσσάρων παιδιών τώρα, γιατί κάποια παιδιά είναι ίσως λίγο πιο τυχερά από κάποια άλλα. Υπάρχουν χώρες που τα παιδιά δεν έχουν ιδέα τι θα πει σχολείο. Αυτά που θεωρούμε εμείς δεδομένα εδώ, τα στοιχειώδη, τα δεδομένα, όπως τρώω, πίνω, μαθαίνω να διαβάζω, να γράφω, εκεί δεν υπάρχει αυτό το πράγμα. Είναι απλά επιβιώνω. Και είναι θαυμάσιο όταν άνθρωποι βρίσκονται αρρωγοί στις προσπάθειες αυτές που γίνονται για να βοηθηθούν αυτά τα παιδιά. Μια τέτοια περίπτωση είναι και η περίπτωση αυτή που κρατάω εδώ στα χέρια μου, αυτού του εξαιρετικού CD που φτιάξανε άνθρωποι με πολύ μεγάλη αγάπη, ιδιαίτερα στα παιδιά, όπως είναι ο Αρχιμανδρίτης ο Νικόδημος, νεαρός στην ηλικία, πολύ σύγχρονος άνθρωπος, καθόλου έτσι σε εισαγωγικά παλιωμοδίτης και σκληροπυρηνικός, όπως οι περισσότεροι ίσως φαντάζονται σήμερα τους ιερείς σε μια εκκλησία, και ο εξαιρετικός ψάλτης ο Γιώργος Οδεμελής, που είναι και προσωπικός μου φίλος, και χαίρομαι πάρα πολύ για τις προσπάθειες αυτές που κάνει όχι μόνο για αυτή για τα παιδιά, αλλά γενικότερα για με την αγάπη του προς την βυζαντινή μουσική. Ερχόμενος ο Κύριος. Σε αυτό το μουσικό εργαστεράκι που βρισκόμαστε τώρα έχει 120 παιδάκια που έχουν την ευχέρεια, την οικονομική ευχέρεια και οι γονείς τους, να τα φέρουν. Μακάρι να αξιωθώ κι εγώ κάποια στιγμή να πάω στο Μπουρούντι της Αφρικής και να ανοίξουμε εκεί ένα εργαστηράκι. Επειδή πλησιάζουμε αυτές τις Άγιες Μέρες, εγώ σας παρακαλώ να κάνετε κι εσείς το μικρό σας μήνυμα αγάπης, ακούγοντας, εκτιμώντας, αγοράζοντας αυτό το CD και βοηθώντας αυτά τα παιδιά. Ο Γιώργος είναι φίλος και με το που του είπα εγώ ότι κάνουμε κάτι τέτοιο, μου λέει πες μου τι θες. Με τα καλύτερα μίλησε για εσάς. Ωραία, πριν ξεκινήσουμε, πάτερ, σε ποια εκκλησία σας λειτουργείτε? Είμαι εφημέριος στον Ιερό Ναό Αγίου Γεωργίου Καλυθέας. Στην Καλυθέα. Αγαπάω πάρα πολύ τον κόσμο και με αγαπάει πάρα πολύ και θέλω να του στείλω ένα μήνυμα και να ευχαριστώ για όλα. Ωραία. Ευχαριστώ. Λοιπόν, είμαστε ωραία. Έτοιμοι νομίζω. Θα σας ακούσουμε. Mm-hmm. Εγώ θέλω κάτι τελευταίο. Πείτε. Επειδή όντως αυτά που ακούσαμε, ότι η προσπάθειά μας είναι καλή, έτσι θέλουμε να περάσουμε και κάτι, εμείς θα κάνουμε κάτι για τα παιδιά της πατρίδας μας. Τα Χριστούγεννα θέλουμε να ετοιμάσουμε κάτι μαζί με τον πατέρα Νικόδημο και θεωρώ ότι θα ήταν σημαντικό αν από το κανάλι σας είχαμε την ανάλογη βοήθεια. Οπότε θέλετε να την έχετε. Οτιδήποτε αφορά παιδιά και βοήθεια, που βρίσκονται στην πατρίδα μας, γιατί να το πούμε και αυτό, γιατί τώρα ακούγονται διάφορα. Ναι. Παιδιά που βρίσκονται στην πατρίδα μας και μπορούμε να τα βοηθήσουμε και να βοηθήσουμε και την Εκκλησία να το κάνει αυτό, θα μας έχετε αρρωγούς. Ευχαριστούμε. Σε τον της Παρθένου Υιόν πόρνη επιγνούσα Θεόν τέλεγεν εν κλαφθμό. Δάκρυων αξία πράξασα διάλυσον το χρέος ως καγό τους πλοκάμους αγάπησον φιλούσαν την δικαίως μισούμενη και πλησίων τελωνών σε κηρύξω ευεργέτα φύλλα.
Μάλιστα. Πάμε και στο επόμενο. Νομίζω είναι η ζωή εν τάφο. Η ζωή εν τάφο. Καταπληκτικός ύμνος. Η ζωή εν τάφο κατετέθης Χριστέ και αγγέλων στρατιέ εξεπλήττοντο συγκατάβασιν δοξάζουσε την σύν. Μεγαλύνομεν σε Ιησού Βασίλευ και τιμώμεν την ταφήν και τα πάθη σου διόν εσώσας ημάς εκ της φθοράς. Ωραίος καλή παραπάντας βρωτούς ως ανίδεος νεκρός καταφαίνεται ότι φύσιν ώρα ίσας του παντός. Ημί φως του κόσμου, ημί φως το αίμον, Ιησού μου ποθινότατε εκράζεν υπαρθένος τρινοδούσα ο αιρός. Προσκυνώ το πάθος, ανυμνώ την ταφήν, μεγαλύνω σου το κράτος, φιλάνθρωπε, διόν λέλη με παθών φθοροποιών. Μετραγείς ως τίσας ενς μικρό κατοικείς, Ιησού παν βασιλεύ τάφος ημέρων εκ νημάτων τους θανόντας ανιστών. Σταυρώντας χείρας εκτείναντα και συντρίψαντα το κράτος του εχθρού. Yeah.